είμαστε υποχρεωμένοι. Όχι, είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν αφήσει το μισό λεπτό, ρε παιδιά. Μισό λεπτό για να καταλάβουμε τώρα. Για να καταλάβουμε το πράγμα. Είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε οικονομικά στοιχεία του πριγκιπάτου. Κύριε Τσάκα, δεν εμφανιστήκατε σήμερα. Με συγχωρείτε, δεν φταίω εγώ. Ωραία. Εάν λοιπόν εγώ έλειπα από αυτό το πλάνο και εδώ καθόταν. Όχι. Το ίδιο θα ρώταγα. Το ίδιο. Άρα τότε μην μου λες άλλοτε δεν εμφανιστήκατε σήμερα. Το ίδιο το μήνες κύριε Βάση, δεν φταίω εγώ. Σας έδειξε η κυρία Κασιανή. Σας έδειξε ένα τραπεζικό έγγραφο το οποίο μιλάει για ένα ποσό 55. Νομίζω. Σταματάει κάθε συζήτηση. Ανάλογα έγγραφα είχαν παρουσιαστεί και πιο πριν. Με το κύριο, με το... Τώρα θα τα βάλει τα χρήματά του στον Παναθηναϊκό να το δούμε. Αυτό το οποίο είπε ξεκάθαρα, Νίκο. Κύριε Βλάση, να τελειώσω, δεν σας διακόψω. Ένα λεπτό. Θα πάρουμε την έγκριση. Ωραία, εντάξει. Και θα πάρουμε. Ωραία. Εγώ άλλο θέλω να πάρω. Εγώ άλλο θέλω να πάρω. Και αυτές είναι συνεργάτες σας. Ο κύριος Αλέξη, να κάνει. Μετά θα μιλήσουμε. Κύριε Βλάκη, μπορούμε να τελειώσει την επιτυχία και να κάνετε την ερώτησή σας για να μπορεί να σας ακούσει και ο κύριος Χασάν. من الشركات ضمن المجموعة Industrial Scientific العربية Τι σημαίνει αυτό. Αν θέλει λέει ναι, αν δεν θέλει λέει όχι. Δεν εξετάζει τη συμφωνία γιατί εσύ να αγοράσεις πλειοψηφικό πακέτο. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια έγγραφα που αναφέρονται στο νόμο. Ο νόμος είναι για Έλληνες πολίτες. Ναι, δεν έγινε μία διόρθωση, η τροποποίηση αυτή, ότι μπορούν και μη Έλληνες πολίτες να πάρουν μέρος σε... Ζητούνται λοιπόν έγγραφα τα οποία κανονικά αναφέρονται σε Έλληνες πολίτες. Εμείς ό,τι πιο πλησιέστερο σε αυτά, τα έχουμε ήδη μαζί μας για τέτοια πράγματα, επικυρωμένα, μεταφρασμένα επίσημα και η Επιτροπή δεν μου έχει ζητήσει κάτι. Δεν έχω... Δεν σε έχει πει φέτα. Για να φέρει ως εμπόδιο. Και είναι εμπόδιο, είναι μια νόμιμη φυσιολογική διαδικασία. Απλά δεν εξαρτάται μόνο από εμά. Ναι, είναι εξετάζει. Μετά. Πρώτα να σου δώσει λοιπόν την έγκριση να προχωρήσει σε συμφωνία. Και μετά βεβαίως υπάρχει συμφωνία. Μετά σου δίνει έγκριση για να είσαι πρόεδρος του ΔΣ. Είναι επόμενες εγκρίσεις αυτές. Φυσικά δεν τις αγνοώ.